Κορυφώθηκε το μίνι κύμα καύσωνα που έπλητε τη χώρα από την Παρασκευή και ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε στους 41 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι μπορούμε κάνουμε για μέχρι να φύγουμε για διακοπές. 41 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο στο Μαραθώνα, 40 σε Αγρίνιο, Λάρισα και Άργος και τους 39 σε Ηράκλειο, Λαμία και Τρίκαλα. Προοδευτική πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τη Δευτέρα θα πέσει στους 36 βαθμούς Κελσίου με 37, με ισχυρούς ανέμους μαϊστράλι στα δυτικά, μελτέμι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Την Τρίτη η θερμοκρασία ακόμα χαμηλότερα κατά ένα βαθμό, γύρω στους 35. Απόβαση στις παραλίες του Λεκανοπεδίου έκαναν όσοι δεν έχουν εγκαταλείψει το κλεινό νάστι. Καθαρά, επειδή είναι ο θεύμα καύσωνα, να στραμε εδώ λίγο, να τα απολαύσουμε. Όπως βλέπετε όμως είμαστε στριμωγμένοι. Με τέτοιο καύσωνα δεν μένεις στην Αθήνα με τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις. Και από εκεί πέρα μπαράκι πίσω, καφεδάκια. Από την Τετάρτη και μετά, καθώς οι άνεμοι θα εξασθενούν, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει ένα βαθμό την ημέρα για να φτάσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Κατάληψη στην είσοδο της ακτής Βουλιαγμένης πραγματοποίησαν μέλη του ΚΚΕ διαδηλώνοντας υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες. Οι ακτές, οι παραλίες, η θάλασσα, η σκιά, η δροσιά ανήκουν σε όλο το λαό. Δεν είναι εμπορεύματα. Μπορούν έτσι οι πολίτες να πληρώνουν του κόσμου τα λεφτά για να κάνουν ένα μπάνιο. Σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας θα παραμείνουν μέχρι και τη Δευτέρα οι κατατόπους υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.